στούντιο και των πυροτεχνολόγων τη αστυνομία, είπαμε τον κύριο Δησέα Παπαδόπουλο, να δούμε αυτό το επικίνδυνο έθιμο των κροτίδων. Καταρχά, έθιμο οι κροτίδε, πώ προέκυψε αυτό και. Ε, Καταρχά, κυρία Σάβα, να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σα ευχαριστήσω που κι εσεί με τον τρόπο σα συμβάλλετε στη μεγιστοποίηση τη φωνή μα ε, αυτή την περίοδο για να κρατήσουμε του νέου μα, κυρίω του νέου μα, αλλά και όλου μακριά από, από την επικίνδυνη εκρηκτική συνήθεια και όχι εθιμό δεν ξέρω από που προέκυψε και πως ε, θεωρείται μια αλφαϊόταση Έτσιμον ε, ε, αυτό Ε, Αντιλαμβάνομαι επειδή έτσι ταυτίζεται Δε, με, τη, με τη συγκεκριμένη γιορτή. Ναι, είναι ενδεχομένω ταυτισμένο, ναι. αλλά, είναι αλλά είναι σίγουρα ταυτισμένο με ακροτεριασμού και με ε, τυφλώσει και με τραυματισμού. Ε, όσον αφορά στη Λαμπραγιά, συμφωνώ απόλυτα με τον Δήμαρχο Λατσιόν. Τυχαίνει να είμαι Δημότη Λατσιόν. Οπότε ε, όντω ε, 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 έτσι έχουν τα πράγματα και εμεί ως αστυνομία, ε, θέλουμε να διατηρηθεί το έθιμο, αλλά μέσα σε ασφαλή ναι. πλαίσια. Δηλαδή ε, Λατιάς Δημότης πάτε με την οικογένεια, ναι, βλέπετε ναι, ναι. Την, το έθιμο ναι. και μετά στην έτσι, εκκλησία ή σπίτι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Να, ε, Πέραν τούτου, εκείνο που θέλω να πω, κυρία Σαββά, είναι ότι εδώ και, περί, και περίπου δύο εβδομάδε έχει ξεκινήσει η εκστρατεία μα, η οποία έχει δύο πυλώνε. Στην ουσία, είναι ο πυλώνα πρόληψη και ο πυλώνα αντίδραση-αντιμετώπιση. Mm -hmm. Ο πυλώνα πρόληψη περιλαμβάνει εντατικοποίηση των περιπολιών μα σε διάφορου επιρρεπεί χώρου όπου γίνεται χρήση κροτίων, αλλά και σε διάφορου χώρου όπου, όπου παράνομα εισέρχονται στη δημοκρατία αυτέ οι κροτήτε. Είτε από νόμιμε εισόδου όπου μπορεί να έρθουν καμουφλαρισμένε, αν μου επιτρέπετε mm -hmm. με κάποιον τρόπο, είτε ε, από παράνομες από παράνο εισόδους όπως είναι είτε η, η γραμμή κατάπαυσης του πυρός, είτε η περιοχή του μειχτού χωριού Πύλα όπου το ιδιόμορφο και ιδιαίτερο mm -hmm. καθεστώς εκεί... Ε, 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 δεν μα επιτρέπει να έχουμε και τον απόλυτο έλεγχο τη περιοχή. Yeah. Παρ' όλα αυτά, όμω, έχουμε εντατικοποιήσει και την παρουσία και τι περιπολίε μα και παράλληλα έχουμε προβεί σε δεκάδε διαλέξει σε σχολεία, κάποια δημοτικά, αλλά κυρίω γυμνάσια και τεχνικέ σχολέ, αλλά και άλλα κοινωνικά σύνολα και φορεί, ούτω ώστε να καταδείξουμε ακριβώ την επικίνδυνοτητα των κροτήτων. Yeah. Και αυτέ μα οι διαλέξει είναι ιδιαίτερα και, διαδρασ... και διαδραστικέ αλλά στοχεύουν αφενός στη μετάδοση τέτοιων δεδομένων στους μαθητές, αλλά και σε άλλους, ε, ούτως ώστε εκμεταλλευόμενοι εντός εισαγωγικών την κριτική του σκέψη, αλλά και την πρόσβασή τους σε αυτά τα δεδομένα, να κρίνουν μόνοι τους και συνειδητά ότι δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις κοπίες. Βέβαια, στον είναι, ε, κύριε Παπαδόπουλο, ότι τι κροτίδε και πώ τι διοχετεύουν κλπ. Είναι ενήλικε και κάποια ηλικία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που κάνουν οι μικροί και προσπαθούν και μόνοι του να δημιουργήσουν κροτίδε, αλλά ποιοι προμηθεύουν και πώ. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό τώρα που μα έδωσε η Έρικα από τη Λεμεσό είναι στα πλαίσια τέτοιων ερευνών, διότι Φωστά. λέει ότι ο εντοπισμό έγινε στα πλαίσια εκστρατεία από την ομάδα κρούση για περιπολίε και ελέγχου κοντά σε εκκλησία και σε σημείο που παρατηρείται οχλαγωγία. Φαντάζομαι όλα αυτά συνδυαστικά τα βλέπετε. Ακριβώ κύριε Σάβα, ε, 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 έχει ήδη εκπονηθεί ένα σχεδιασμό και θα εκπονηθεί ε, ένα ενημερωμένο σχεδιασμό. Αν μπορώ να το θέσω έτσι, κατά τη μεγάλη εβδομάδα, όπου θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στου ιερού ναού και αυξημένε περιπολίε. Εκείνο όμω που ήθελα να πω είναι ότι στοχεύουμε πολύ στην ενημέρωση και στου μαθητέ αλλά και στου μεγαλύτερου. Έχω την εντύπωση, ή αν θέλετε την πεποίθηση, ότι ένα σωστά ενημερωμένο, σωστά γαλουχημένο θα γίνει ένας σωστά τοποθετημένος ενήλικας. Ναι. Άρα ένας σωστά συνειδητοποιημένος ενήλικας. Άρα στοχεύουμε πολύ στην ενημέρωση. Και όπως σας είπα, η, η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τους μαθητές αλλά και από άλλους είναι ότι ναι, προβληματίζονται. Ναι, πέραν του όμω, κύριε Παπαδόπουλο, έχουμε κάθε χρόνο αυτά δυστυχώ τα ατυχήματα. Ε, έχουμε μέχρι και ακροτηριασμού. Νομίζω και πέρσι προέκυψε. Κάναμε ξανά αυτή την κουβέντα. Ε, το θέμα είναι να σπάσει αυτή η αλυσίδα από του αρχικού κρίκου, τη διοχέτευση δηλαδή, ε, ή της, ε, ε, εκεί που τα φτιάχνουν. Και ο Ράγκη είναι και εκεί ένα πρόβλημα. Νομίζω και γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα. Ε, θέλετε, γιατί μόνο έτσι νομίζω αντιλαμβάνετε ε, κανείς το πρόβλημα ε, στην δική σας, έτσι, με την εμπειρία σας και λοιπά, στα χρόνια υπηρεσία σας έχετε δει πολλά, έτσι, Όντως. σε αυτό το θέμα με τις κροτίδες. Θέλετε να περιγράψετε, ενώ ε, χάσαμε και ανθρώπινη ζωή. Χάσαμε, να... χάσαμε να. και ανθρώπινη ζωή. Ε, ε, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάποιοι προσπαθούν να φτιάξουν. Κάποιοι προσπαθούν να ανάψουν. Η μεγάλη διαφορά των εργοστασιακών από τις αυτοσχέδιες είναι ότι οι εργοστασιακές ναι μεν Ενδεχομένω να διέπονται από κάποιε εργοστασιακέ δικλείε ασφαλεία, οι οποίε όμω λόγω του ότι ο, ο, ο όλο χειρισμό του είναι λάθο, δη, δηλαδή η αλυσίδα από την εισαγωγή, την αποθήκευση, την μεταφορά, την πώληση, τη χρήση, ε, 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 γίνεται με λάθο τρόπο. Αλλοιώνονται αυτέ οι κροδίε, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν και τα φυτίλια του αλλά και οι ίδιε οι και μόλι προσπαθήσει ο χρήστη ή αν θέλετε εκείνος που αποπειράται να την ανάψει με την ψευδέστηση στην ουσία ανώ, ότι έχει το χρόνο να την μετάξει με μακριά γίνεται η έκρηξη στη, 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 στην, παλάμη του κοντά στα μάτια του κοντά σε κάποιον άλλο και έχουμε αυτά τα ατυχήματα. Και, κυρία Σαβά, επιτρέψετε μου, μιλούμε για 400 βαθμούς Κελσίου. Μι, μιλούμε για ταχύτητες και υπερπιέσεις μέχρι και 10.000 πόδια το δευτερόλεπτο. Μιλούμε για θράψματα τα οποία ε, εκτοξεύονται από μια κροτήτα Οποιαδήποτε μορφή, είτε χάρτινα είτε πλαστικά, είτε πόσο μάλλον μεταλλικά, τα, τα, τα οποία οι επιδράσει των οποίων είναι τέτοια στο ανθρώπινο σώμα, που οι ακροτηριασμοί είναι, μπορώ να πω, μόνιμοι και τελεσίδικοι. Ε, όσον αφορά στι αυτοσχέδιε, ούτε καν χρειάζεται να σχολιάσω. Ναι, ναι, όχι, και, λέω απλά και να δω από πού προέκυψε. Αν υπάρχει κάποια τοποθέτηση ναι. οπουδήποτε, η κίνδυνη είναι αυξανόμενη γεωμετρικά. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι κάθε φορά που κάποιο καταστοχέρεται κρυχτικό αντικείμενο, Πρέπει να αντιληφθεί ότι ενδεχομένω και πιθανόν να υπόκειται σε όλε τι συνέπειε και σε όλε τι επιδράσει μια έκρηξη και ναι. μόλι τι έχω περιγράψει. Να Άρα ο καθένα πρέπει να καταλάβει ότι από τη στιγμή που θεωρεί ότι είναι ασφαλισμένο, είναι ψευδέστηση γιατί υπάρχει κίνδυνο αόρατο. Δεν μπορεί να το δει, δεν μπορεί να τον αντιληφθεί. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εγώ, εγώ σας μαζί ευχαριστώ. μας σήμερα κύριε Παπαδόπουλε. Εύχομαι να έχουμε φωτίσει ε, κάποιους συμπολίτε μας, αν όχι αυτούς του γονείς, συγγενεί συγγενείς και φίλους, και, και αν να αποτρέψουμε μ, Μόνο 30 δευτερόλεπτα έχετε αναφέρει τους γονείς, θέλω να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένα. Όλοι πρέπει να, 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 να συμβάλλουμε συλλογικά και οι γονείς και τα σχολεία και εσείς και σας ευχαριστούμε που το κάνετε, αλλά και εμείς με τη σειρά μα να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τον κόσμο ασφαλισμένο. Άρα από πλευρά μου μήνυμα μακριά από εκρηκτικά αντικείμενα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Καλό και ασφαλέ Πάσχα σε όλου και σα ευχαριστώ ξανά. Να είστε καλά, καλό Πάσχα. Λοιπόν, πάμε τώρα